Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή της Βερίας ή η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Ημαθίας βρίσκεται δίπλα στο ποταμό Αλιάκμονα στους πρόποδες των Πιερίων, ενώ απέχει 11 χιλιόμετρα από τη Βέρεια και 77 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Σαν ιερά σκήτη χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, οπότε καταλύει εδώ ο Όσιος Αντώνιος ο Βεριεύς για 20 χρόνια, ενώ σαν μονή λειτουργήσε από το 14ο με πολύ σημαντικούς πατέρες εκκλησίας να διακονούν σε αυτήν. Ένα εμβληματικό ζώο που φιλοξενεί η μονή είναι το παγόνι, που εκτός της Αθανασίας συμβολίζει την νίκη ενάντια στο κακό, αφού τα παγόνια κυνηγούν τα φίδια. Όπως σχεδόν σε όλες τις περιτυχισμένες μονές, έτσι και εδώ ήταν συνηθισμένο φαινόμενο έξω από τους χώρους του μοναστηριού να υπάρχει κιόσκι με κρίνη για τους πιστούς, αλλά και τα υποζύγια που τους μετέφεραν μέσω δύσβατων μονοπατιών. Έτσι, στον προάβλιο χώρο, αριστερά πριν τη μονή, βρίσκεται υπό αναστήλωση ένα λιτό κιόσκι που προστατεύει την εξωτερική κρίνη της μονής. Η μονή είναι χτισμένη σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, με την πύλη των προστατευτικών τυχών να κυριαρχεί με το μέγεθος των ξύλινων στιβαρών θυρόφυλων, τα επιδαπέδια ψηφιδωτά, αλλά και τις εντυπωσιακές μορφές των Αγίων σε εσοχές ψηλά στην πρόσωψη και το υπέροχο ψηφιδωτό του Ιάννη του Προδρόμου στο υπέρθυρο. Περνώντας τις πύλες, βρισκόμαστε στον πρώτο εσωτερικό προάβλιο χώρο της μονής, όπου συναντούμε τις σκάλες για το δεύτερο επίπεδο, με μικρούς σκαλές στους κήπους και κάποια εικόσιτα ζώα της μονής. Στη σπουδαιότητα της μονής συμβάλλει και η φύλαξη εντός της πολλών ιερών λειψάνων μεγάλων Αγίων, όπως η Τίμια Κάρα του Αγίου Κλήμη Σαχρίδας. Στην αυλή επίσης υπάρχει και μία κλιματαριά που έχει πλέον κατακλείσει το χώρο, την οποία έχει φυτέψει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος κατά την επίσκεψή του στη Μονή. Στο τέλος της κλίμακας υπάρχει και η μικρότερη πύλη με τη μορφή του Τιμίου Προδρόμου στο υπέρθυρο τύμπανο και την ημερομηνία 1835 που οδηγεί ενδότερα στο μοναστήρι, κάτι που συνηθιζόταν κατά την οικοδόμηση φρουριακού τύπου μονών για καλύτερο έλεγχο και προστασία. Δεκάδες Άγιοι Πατέρες πέρασαν ή διέμειναν στη Μονή, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έρχεται στη Μονή το 1326, όπου και ζει για αρκετά χρόνια σε παρακείμενο σπηλώδες κελί, ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο επίσης έρχεται στη Μονή το 1523 με ολιγάριθμη συνοδεία, ενώ το 1670 διάρχεται από τη Μονή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που διαμένει για μικρό χρονικό διάστημα εδώ. Κατά την Ελληνική Επανάσταση η Μονή πυρπολήθηκε με το παρεκκλήσι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος να είναι το μοναδικό κτίσμα που διασώθηκε, ενώ λίγα χρόνια αργότερα το 1830 ανοικοδομήθηκε σε κλασική μακεδονική αρχιτεκτονική με το περιμετρικό τείχος να χτίζεται το 1867, ενώ τότε έγιναν και κάποιες εργασίες συντήρησης. Στα αριστερά του μακρόστενου διαδρόμου που οδηγεί στη δεύτερη εσωτερική αυλή υπάρχει ένα σπήλαιο το οποίο διατηρεί σταθερά χαμηλή θερμοκρασία όλες τις εποχές του χρόνου και πλέον έχει διαμορφωθεί σαν μουσιακή αίθουσα αφού φιλοξενεί ομοιώματα πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας.
Μεσολάβησε μια φωτιά το 1920 που κατέστρεψε τη δεξιά πτέρυγα, ενώ κατά τη δεκαετία του 80 επανήλθε σε λειτουργική κατάσταση σαν αντρική μονή με την εποπτεία του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου του Σοφού. Στη συνέχεια υπάρχει μια πετρόχτιστη κρίνη και μια λαξευμένη σκάλα που οδηγεί στις ενδιαιτήσεις του πρώτου ρόφου, ενώ στη δεύτερη στηρική αυλή υπάρχουν εκτός του Ιερού Ναού και άλλα κτίσματα όπως τα μαγειρία και τραπεζαρία της Μονής, το Αρχονταρίκι, το Συνοδικό, κελιά και βοηθητική και αποθηκευτική χώρη. Στο ξύλινο μπαλκόνι πάνω από τη βρύση υπάρχει και το καμπαναριό με πολλές περίτεχνες καμπάνες διαφορετικών διαστάσεων που δημιουργούν ιερατική ατμόσφαιρα όταν χτυπούν. Η αυλή του μοναστηριού παρέχει μία μοναδική πανοραμική θέα της Πηδιάδας που διέρχεται ο ποταμός Αλιάκμονας. Το καθολικό της Μονής είναι χτισμένο σαν τρίκλητη βασιλική, με την εντυπωσιακή ξύλινη οροφή να στηρίζεται ουσιαστικά σε 8 ξύλινες κολόνες, ενώ όλη η κατασκευή ακολουθεί την κλασική μακεδονική μοναστηριακή τεχνοτροπία. Το κτίριο του Ιερού Ναού απαρτίζεται από διαφορετικά υλικά κατασκευής, με τον Άρθικα που ανοικοδομήθηκε το 1970 να είναι από τσιμέντο, ενώ τα υπόλοιπα τμήματά του είναι κυρίως λίθινα. Είναι εμφανείς οι διαφορετικές κατασκευαστικές τεχνικές με τη βάση του ναού να βασίζεται σε παλιότερα αρχιτεκτονικά στελέχη, πιθανόν από τα Βυζαντινά χρόνια, ενώ τα ψηλότερα είναι νεότερα και φέρουν αψιδωτά παράθυρα. Υπάρχουν δεκάδες εικόνες και αγιογραφίες στον Ιερό Ναό, με κάποιες να χρονολογούνται πριν την καταστροφή του ναού, άλλες λίγο αργότερα και κάποιες σύγχρονες, όπου με επίκεντρο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο απεικονίζονται οι Άγιοι Προστάτες του μοναστηριού. Στο περίτεχνο τέμπλο, κάτω από την εικόνα του Ιησού, υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη, όπως η σκηνή με την απελευθέρωση του περιστεριού από την κυβωτό του Νόε, αλλά και η σκηνή της θυσίας του Ισαάκ από τον Αβραάμ. Επάνω από την Άγια Πύλη είναι σκαλισμένη η αναπαράσταση του μυστικού δείπνου καθώς και η σκηνή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στις μεγάλες εικόνες του τέμπλου εκτός του Ιησού Χριστού ξεχωρίζουν αυτές του Ιωάννου του Προδρόμου, που στη βάση της στο τέμπλο υπάρχει ανάγλυφη αναπαράσταση του μαρτυρίου του Αγίου με το Δήμιο και την Ηρωδιάδα, η εικόνα της Παναγίας Κητιωτήσης, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του μυστικού δείπνου και άλλες. Το Ιερό Τέμπλο είναι εξ ολοκλήρου ξυλόγλυπτο και χρονολογείται στην αναστήλωση του Ναού του 1835, ενώ στα αριστερά και δεξιά του υπάρχουν ιερά λείψανα, όπως η κάρα του Αγίου Κλήμη Αχρίδας, φυλασσόμενο σε χρυσή προσωπίδα πιθανόν από την εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου, και τμήμα από τη χείρα του Ιωάννου του Βαπτιστή που στάλθηκε από τη Μονή του Διονυσίου του Αγίου Όρους. Το δάπεδο του ναού είναι μαρμάρινο και αποτελείται κυρίως από τμήματα που αποξυλώθηκαν από το Μητροπολιτικό Ναό Βερίας που αντικατέστησε παλιότερο πύλινο δάπεδο. Η ιερά λείψανα και από άλλους πατέρες και Αγίους και Αγίες της Εκκλησίας φυλάσσονται στο Άγιο Βήμα του Ναού, όπως του Αγίου Παντελεήμονος, του Αποστόλου Λουκά, του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, της Αγίας Βαρβάρας, των Αγίων Αναργύρων, καθώς και πολλών ακόμα.
Στην αυλή, δίπλα στο μικρό εκθεσιακό χώρο της Μονής και στη βιβλιοθήκη, υπάρχει ένας στενός διάδρομος αστοά που οδηγεί στα κελιά των μοναχών και ίσως στο πιο ιστορικό σημείο της Μονής, το παρεκκλήσιο της μεταμόρφωσης σωτήρας του 16ου αιώνα, που όπως είπαμε διασώθηκε της ολικής καταστροφής. Στο συγκεκριμένο παρεκκλήσι που λειτουργούσε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, η παράδοση συνεχίζεται και γίνονται καθημερινές τηλετουργικές ακολουθίες, ενώ είναι διακοσμημένο με σημαντικές τοιχογραφίες, αλλά έχει και μια έξοδο που οδηγεί στο Σπήλαιο, όπου διέμενε και ασκήτευσε ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο. Ο αρχιμανδρίτης Πορφύριος Μπατσαράς ηγείται της Μονής ανάμεσα σε ολίγους μοναχούς, ενώ στη σκήτη ανήκει και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου της Γέφυρας, στη γέφυρα του Αλιάκμονα αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, αλλά και πολλά ασκηταριά όπως το σπήλαιο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εν κατακλείδη να πούμε ότι σε κάποια επίσκεψή σας στην ευρύτερη περιοχή της Βέρειας, με τα θαυμαστά αρχαία τοπόσημα, μνημεία και μουσεία, η επίσκεψή σας στο σεμνό αλλά τόσο ιστορικό μοναστήρι της Μονής Τιμίου Προδρόμου, μέσα σε αυτό το καταπληκτικό τοπίο, είναι επιβεβλημένη.